αγοριού απέναντι. Πείτε του πως το θέλω. Είστε πάρα πολύ καλοί. Με ενόχλησε λίγο το ότι στονάρατε στις καταλήξεις και θα ήθελα λίγο πιο αυστηρή εμφάνιση όσον αφορά το αίσθημα. Πέρασα πάρα πολύ ωραία στο προηγούμενο live. Και εγώ πέρασα ωραία. Τώρα είναι το θέμα. Τι κάνουμε? Έχουμε φτάσει στον προημιτελικό του Just και πραγματικά μου φαίνεται απίστευτο. Λοιπόν, άκου, αυτή την εβδομάδα από τον ελληνικό κινηματογράφο. Ναι. Μένουμε στο παρελθόν, αλλά πηγαίνουμε ναι. στη δεκαετία των 80's. Δεν είχα γεννηθεί. Γεννήθηκα στα 80's, γεννήθηκα το 1983. Στα παιδικά μου ακούσματα και μέσα στο σπίτι επικρατούσαν αυτά τα ακούσματα, αυτές οι μουσικές. Α, μπέμπα μπλομ, του κίθε μπλομ. Α, μπέμπα μπλομ, του κίθε μπλομ. Μπλιμ μπλομ. Α, για να δούμε τι γίνεται εδώ. Τίποτα. Καλά, θα ανοίξω αυτό. Τίποτα! Το τρίτο όμως είχε έκπληξη. Βινίλιο. Συγγνώμη. Γουάμ. Θα πούμε γουάμ. Ο Τζορτζ. Τζορτζ Μάικλ. Τον αγαπάς. Θεωρώ ότι ο Τζορτζ Μάικλ και η γουάμ ήταν η επιτομή των 80's. Περίμενε, τι βλέπω εδώ. Η Τίλα, τρελαίνομαι. Περίμενε να το φορέσω. Κάτσε. Όπα, περίμενε. Όχι. Έχει μια κάρτα εδώ. Back to 80's. Back to the 80's. Ναι! Το τραγούδι αυτό το έχουμε χιλιοτραγουδήσει, το έχουμε χορέψει. Wake me up before you go, go, don't leave me. Go, γεια σας! Wham, wake me up before you go, go. Νομίζω ότι έχει πολλούς στίχους. Κάτσε λίγο να γκουγκλάρω. Εγώ πάντα ήθελα να τραγουδήσω για ένα γιο-γιο για να κάνω γιο. Και ανακάλυψα πως έχουμε την ίδια μέρα γενέθλια με το τραγούδι. 14 Μαΐου του 84 βγήκε το single στα γενέθλιά μου. Όχι το 84, το 87. Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε για σένα κατά βάθος. Θέλετε κάτι άλλο? Ας υποδεχτούμε στη σκηνή την Ευρυδίκη και τον Ηλία. Εμφάνιση και από τους δύο αυτή τη φορά. Νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος Βασάλος πρέπει να κοιμάται τέτοια ώρα κανονικά. Με αυτά που βλέπει. Αλουμινόχαρτο είναι αυτό. Έχω σκάσει, ε. Για λιποδιάλυση είναι αυτό εδώ. Καλησπέρα. Παιδιά, να σας πω μόνο ένα πράγμα. Παιδιά. Ότι στους διαδρόμους γύρναγε ο Ηλίας με ρόλεϊ στο κεφάλι. Βλέπεις ότι γίνει σήμερα. Μεταμόρφωση. Λοιπόν, μεταμόρφωση. Αγαπημένοι μου κριτές, ξεκινώντας από το σταμάτι, πώς σας φάνηκαν τα παιδιά?
Πάρα πολύ ωραίο. Ξέρετε, κάτι σας έχει κάνει αυτή η εποχή με την εμφάνιση, γιατί την πετυχαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Και βλέπω ότι παρόλη την λιποδιάλυση, τη ευχαριστιώσαστε κιόλας. Τη ευχαριστιώσαστε πολύ. Μάσα το κορσές. Ήταν πολύ καλά, δεν ενθουσιάστηκα όμως, γιατί υπήρχε ένα κέφι, αλλά ενώ υπήρχε το ρούχο της εποχής, δεν υπήρχε ο ρυθμός, ο εσωτερικός της εποχής. Υπήρχε τότε ένα ξέσπασμα, γιατί μετά από πολλά χρόνια καθοσπρεπισμού στο τραγούδι, που ήταν όλο καθιστό, ξαφνικά ξεσπάγανε σε χορογραφίες, σε πράγματα. Εδώ ήταν λίγο καθιστό και, αν μου επιτρέπετε το επίθετο, λίγο ξερό και φωνητικά, όχι από σένα, Ηλία. Άλλωστε, εσένα δεν σε κρίνουν, σε μια χαρά. Εδώ κρίνουμε. Ήταν λίγο ξερό. Δεν είχε πλούτο και όγκο η φωνή. Βέβαια, δεν μιλάω να έχει το πλούτο και τον όγκο, γιατί το καλύτερο. Το καλύτερο του είδους είναι η, με την Streisand και την Donna Summer στο Enough is Enough. Τι, όχι αυτό το τραγούδι. Το Enough is Enough, ναι. Λέω. Εκεί βλέπεις ότι αυτό το είδος μπορεί να έχει και τεράστιο όγκο η φωνή. Και όχι μόνο ένα τέτοιο. Αυτό μου λείψε μόνο. Δεν μιλάω να είσαι Streisand. Αλλά το άκουσα λίγο ξερό. Κατά τα άλλα, πολύ καλό. Μοιάζει, δεν ήταν απογοητευτικό. Πάντως, εμείς την υδρώσαμε τη φανέλα. Εγώ αυτό έχω να πω. Ναι, ναι, το ξέρω, το βλέπω. Ωραία. Το βλέπω, τη φανέλα, ειδικά του Ηλία. Ναι, ναι, ναι. Εγώ σκάσω, παιδιά. Πρώτη φορά το βλέπω τόσο σεξι ενώ ντυμένο. Ω, ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Ευχαριστώ. Δέσποινα. Ποτέ δεν είναι αργά, Νίκο, για σένα. Θα με δει στο τελικό στα μάτια μου. Νομίζω ότι ήταν ο τόνος αυτό που λίγο αφαιρούσε από την από αυτή την εξωστρέφεια που έχει αυτό το τραγούδι, και πραγματικά καμιά φορά αισθάνομαι, το βλέπω δηλαδή, και αντιλαμβάνομαι το ότι όταν μπαίνετε σε μια διαδικασία χορογραφίας, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πάντα να αφαιρεί κάτι από το πώς θα, εντός εισαγωγικών, ας μου επιτραπεί η έκφραση, θα παρτάρατε, αν το χορεύετε μόνοι σας, οπουδήποτε. Mm-hmm. Δηλαδή, εμένα αυτό που μου έλειψε ήταν η περίσσια χαρά. Αυτό το κομμάτι έχει μια εξωστρέφεια, δηλαδή κάποιες συλλαβές τραβιόντουσαν, δεν υπάρχει, είναι ρυθμικό απόλυτα, Ηλία, σας ένα το εντόπισα περισσότερο. Ναι. Έχει ένα ρυθμό και μια εξωστρέφεια και μια ανεμελιά, μια τρέλα, που εγώ αισθάνθηκα ότι αυτό λίγο το περιορίσατε. Είχε δηλαδή μια παραπάνω εγκράτεια, κατάλαβα, ναι, στιλιστικά και όλα αυτά, ήταν η εποχή. Αυτό. Ευχαριστούμε. Βίκη. Ωραία σκηνική παρουσία, ωραία, χορέψατε, μπράβο σας. Ηλία, δεν θα αναφερθώ, όπως λέει και ο Σταμάτης, εσένα. Ευρυδικάκι, κουκλάρα, χόρεψες πολύ ωραία. Συμφωνώ με τη Δέσποινα. Νομίζω ότι υπήρχαν κάποιες αστάθειες, δεν ζουν καρφί στον τόνο. Αλλά αυτό συνέβη και πριν με την Αλεξάνδρα. Θέλω να πω ότι αυτό συμβαίνει σε ένα τεκίτα τον, παιδιά, κοιτάξτε. Τι πειραχτήρι. Του αρέσει να σε πειράζει, δεν κάνω τίποτα. Και έχει γίνει και με την άλλη κόμμα. Θα το διαλύσω αυτό. Πόσοι σου άρεσαν, Βίκη, τα παιδιά. Ναι, μ' αρέσατε. Ωραία. Μαρία. Καταλαβαίνω ότι είχαμε just πριν δύο μέρες και δεν είναι πολύ εύκολο μέσα σε αυτές τις δύο μέρες να στήσετε κάτι και να είναι τόσο καλό όσο αν είχατε όλη την εβδομάδα. Το υποστηρίξατε τίμια. Σίγουρα δεν είχε την άνεση και τη χαλαρότητα του να ξέρετε ότι το πατάτε, το έχετε, και μιλάω περισσότερο για την Ευρυδίκη. Ο Ηλίας είναι ακαταμάχητος, πραγματικά. Δεν το λέω. Το λέω, όχι, το εννοώ. Είσαι πάρα πολύ ευγενική γι' αυτό. Όχι, το πας γύρω-γύρω, λες αυτό, είσαι τέλειο, είχατε δυο μέρες. Με είπες ευγενική πρώτη φορά. Συνήθως με λέει σου πια, πως με λέει τσούφτρα. Ναι. Όχι, ο Ηλίας μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτό το pop style δεν μπορούσα να το φανταστώ. Θα του πηγαίνει τόσο και το σγουρό μαλλί και... Να το κρατήσεις, λέω. Καλό, σου πάει, Ηλία, πολύ. Μαρία, ευχαριστώ, το σκεφτώ. Είναι λίγο δύσκολο να το φτιάξω μόνος μου αυτό. Θα κοιμάσαι με ρόλι. Στα γεράματα τώρα, πολύ το μάθουμε γι' αυτό, τι να κάνουμε. Αυτά. Βαθμολογία, λοιπόν. Βίκη. 9. Σταμάτη. 8. Δέσποινα. 8. Μαρία. 8. Ευχαριστούμε πολύ. 33 βαθμοί σύνολο, συγχαρητήρια.